Αρχεία, ειδικά σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές. Έχουμε μαζί μας να συνδεθούμε μέσω Skype, αν θα μας κάνει την χάρη το διαδίκτυο σήμερα, γιατί είπαμε ότι πέφτουν οι συνδέσεις λόγω της υπερφόρτωσης του δικτύου, ο ψυχίατρος, ο κύριος Γιώργος Μικελίδης. Κύριε Μικελίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ονουφρία. Λοιπόν, να τα πούμε τώρα που σας έχουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με τις ταχύτητες. Πέστε μας, κύριε Μικελίδη, είδαμε, θέλω να σας διαβάσω έτσι ενδεικτικά, γιατί θέλω να κάνουμε μία μίνι διατριβή σε σχέση με την τάση αυτή που παρατηρήθηκε το Σαββατοκύριακο. Τι μας έστελαν, μερικά μόνο μηνύματα. Λοιπόν, ήσαν ομάδες των 10 και 20 αυτοκινήτων, φορτωμένα με 4-5 άτομα το καθένα, να κάθονται όλοι μαζί άνετοι, να πηγαίνει και η αστυνομία, να τους δίνει την προειδοποίηση και η απάντηση να είναι ότι εμείς είμαστε καθαροί. Χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα το να είσαι καθαρός, να μην παρουσιάζει συμπτώματα, το πώς εξαπλώνεται ο ιός. Από την άλλη, τους μετακινούν από σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων εκεί που βρίσκονταν και έβρισκαν άλλους, λέει, πήγαιναν, έπαιρναν το αυτοκίνητο και έβρισκαν άλλους σε χώρο στάθμευσης ενός μαχαζιού. Άναβαν λαμπρατζές οι νέοι, έστησαν τέντες στη Λακατάμια μέσα στην αυλή σχολείου και έψιναν σουβλάκια και πολλά άλλα που δεν έχουμε το χρόνο να αναφερθώ σε όλα. Πουλούσαν παγωτά, υπαίθρια, γέμισαν τα πάρκα με κόσμους. Με κόσμο, με συγχωρείτε, πέστε μας εσείς, τι είναι όλο αυτό που παρατηρείτε? Αυτό που βλέπουμε από τον πληθυσμό στην Κύπρο είναι ότι επικρατεί ένας πανικός σε μια μερίδα του πληθυσμού. Υπάρχει ένας έντονος φόβος για το θάνατο, έντονη ανησυχία. Ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε ένα μέρος του πληθυσμού να αγνοεί κατά κάποιο τρόπο τα μέτρα τα οποία έχουν οριστεί από το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Βλέπουμε ότι κατά κάποιο τρόπο δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος του κινδύνου και το μέγεθος το οποίο είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη. Δηλαδή κάποιοι θεωρούν επειδή είναι νεαρά άτομα ο κίνδυνος για αυτούς δεν υπάρχει, οπότε βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις στα πάρκα, σε συναθρήσεις κτλ. Επίσης κάποιοι λένε ότι ο κίνδυνος ελοχεύει για άλλους και όχι για μας. Φυσικά βλέπουμε διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν τον κυπριακό πληθυσμό, θα έλεγα, όπου ο κόσμος ζει σήμερα μέσα σε ένα φόβο για το θέμα του θανάτου. Το φόβος για το θάνατο το έχει έρθει στο προσκήνιο λόγω του. Ναι, μπορεί να μην είναι για τον δικό μας το θάνατο, μπορεί να είναι για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Να έχουμε, αυτό ονομάζεται αίσθημα ευθύνης όμως. Ακριβώς. Η ατομική ευθύνη είναι στον κάθε ένα από εμάς. Εναπόκειται να λάβουμε τα μέτρα μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει σε ένα μέρος του πληθυσμού μια και αντίληψη του κινδύνου, ενώ σε ένα άλλο μέρος του πληθυσμού να θεωρείται ότι εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος εισαγωγικά για εμάς, εμείς συνεχίζουμε, δεν ερχόμαστε σε επαφή με ευάλωτες ομάδες, άρα ο κίνδυνος σε αυτούς δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι πραγματικό, είναι πλασματικό κατά κάποιο τρόπο και πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να σταματήσουν οι συναθρήσεις ανά την Κύπρο ατόμων, διότι η μεταδοτικότητα αυτού του ιού θα αυξηθεί με αύξηση των κρουσμάτων και ατόμων που πιθανά να νοσήσουν σοβαρά. Ο άνθρωπος ως κοινωνικό, κύριε Μικελίδη, έχει την ανάγκη της συντροφικότητας και της αναστροφής. Κατανοητό. Όταν όμως ισχύουν καταστάσεις οι οποίες επιβάλλουν να καλλιεργήσουμε συνείδηση και να είμαστε μοναχικοί για ένα διάστημα, δεν μπορεί να τις κατανοήσει για ποιο λόγο. Επειδή προέχει και είναι πιο δυνατή αυτή η ανάγκη για κοινωνικοποίηση. Ναι, είναι ένα σύνθετο θέμα, Ονούφρη, θα έλεγα. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι η συμπεριφορά της μάζας. Ναι. Όπως βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι το πάρκο έχει γεμίσει κόσμο. Πολλά άτομα, πολλά νεαρά άτομα θα θεωρήσουν ότι εντάξει, αυτοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Άρα μπορούμε και εμείς να πάμε να βρεθούμε με τον κόσμο στο πάρκο. Ναι. Δηλαδή, ο φόβος του κινδύνου μειώνεται. Όταν βλέπουμε κόσμο να πανικοβάλλεται, είναι αυτός ο καθρεφτισμός ένα πράγμα. Καθρεφτίζουμε τις συμπεριφορές των άλλων. Δηλαδή, αν βλέπω ότι ο κόσμος πανικοβάλλεται, πολύ πιθανά να απανικοβληθώ και εγώ. Όταν βλέπω ο κόσμος ότι δεν φοβάται, θα πάω και εγώ στο πάρκο μαζί με τους άλλους, αφού κατά κάποιο τρόπο αυτοί συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και δεν πεθαίνουν. Ναι. Επίσης, βλέπουμε αυτόν τον μιμητισμό και στις αγορές. Παραδείγματος χάρη με το θέμα
του χαρτιού. Οπότε βλέπουμε κάποιες συμπεριφορές οι οποίες επαναλαμβάνονται και στα πλαίσια του μιμητισμού και στα πλαίσια ότι αυτοί είναι καλά στην υγεία τους, γιατί και εγώ να πάθω κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα. Υπάρχουν και αυτοί, κύριε Μικελίδη, υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των συνωμοσιολόγων. Θεωρούν ότι όλα αυτά είναι υπερβολή και ότι υποκινείται και καθοδηγείται από κυβερνήσεις για να μας περιορίσουν για κάτι άλλο μεγαλύτερο που έρχεται. Εντάξει, πάντοτε υπάρχουν συνωμοσίες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε και η ιστορία θα δείξει από πού προέκυψε, παρόλο που το επικρατέστερο είναι αυτό με την αγορά της Ουχάν και την κατανάλωση ζώων. Αλλά κάποιοι φτάνουν στα όρια της υπερβολής και κατακλείζουν το διαδίκτυο και ενδεχομένως να καλλιεργούν αυτή την αίσθηση σε ορισμένους ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει κάτι, οπότε βγείτε έξω κανονικά. Ακριβώς. Και όχι μόνο στα όρια της υπερβολής, θα έλεγα, αλλά στα όρια της παράνοιας. Διότι μπαίνουμε σε ένα επίπεδο συζήτησης όσον αφορά τη συνωμοσία και ποιοι είναι πίσω από αυτό. Μπορεί να συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μπορεί, δεν το ξέρουμε. Δεν τα γνωρίζουμε. Ναι, αυτή τη δεν στιγμή. Τα γνωρίζουμε. Η απειλή όμως είναι υπαρκτή από όπου και αν προέρχεται. Δηλαδή τα αποτελέσματα είναι επιστημονικά και καταγράφονται, κύριε Μικελίδη, από τους ιατρούς επιστήμονες. Εκτός και αν έχουν συνταχθεί ανά το παγκόσμιο όλοι οι επιστήμονες και οι ιατροί στο ίδιο μέτωπο της συνωμοσιολογίας. Ακριβώς. Όλα αυτά τα τεστ τα οποία γίνονται, όλοι αυτοί οι γιατροί, όλοι αυτοί οι οποίοι επαγγελματίες υγείας που έρχονται καθημερινά σε επαφή με ανθρώπους που νοσούν και γίνεται η διαπίστωση ότι ο κορονοϊός είναι αυτός που είναι υπεύθυνος κατά κάποιο τρόπο για αυτά τα συμπτώματα, τότε θα έλεγα πρέπει κάποιοι να σκεφτούν σοβαρά αυτό το θέμα και να σταματήσουν να διαδίδουν fake news στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιες φορές μπορούμε να τα δούμε ακόμη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή η παραπληροφόρηση και η μη διακρύβωση των πληροφοριών, η εξακρύβωση των πληροφοριών θα έλεγα, δημιουργεί ένα μεγαλύτερο πανικό, ένα αίσθημα ανησυχίας, το οποίο ο κάθε πολίτης, ο κάθε απλός πολίτης δεν γνωρίζει πώς να το διαχειριστεί την κατάσταση. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε το θέμα του εγκλεισμού στο σπίτι και πώς περνούμε το χρόνο μας στο σπίτι. Ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό, κύριε Μικελίδη. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι, πέστε τους ότι ο περιορισμός δεν σημαίνει και άμεσα φυλάκιση. Μπορούν να υπάρξουν τρόποι και στο σπίτι μας να περάσουμε καλά και να μην πέφτει η ψυχολογία. Αυτό θέλουμε να δώσουμε προς τα έξω, προς τον κόσμο. Ακόμα και για αυτούς που είναι στην καραντίνα. Ακούγαμε προηγουμένως ο κύριος Παστός, ο Ντίνος Παστός, που τον είχαμε, ο ειδικός σε θέματα διαδικτύου, που είναι σε καραντίνα, λέει ότι κοινωνικοποιηθήκαμε εδώ η ομάδα μέσω του διαδικτύου που βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο σε καραντίνα, χωρίς να γνωρίζουμε ένας τον άλλον τώρα. Ακριβώς. Η κοινωνικοποίηση μπορεί να συνεχιστεί είτε μέσω τηλεδιασκέψεων, είτε μέσω μηνυμάτων, τηλεφώνου κλπ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε επαφή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ναι. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να συνεχιστεί, για να μην έχουμε προβλήματα θεμάτων ψυχικής υγείας σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να σκεφτούμε συλλογικά πώς περνάμε το χρόνο μας, είτε στο σπίτι μας, είτε στην αυλή μας, στον κήπο μας κλπ. Δηλαδή πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμαστε. Η άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντική στη ζωή μας. Να προσέξουμε από καταχρήσεις τύπου νικοτίνης, καπνού, ναρκωτικών, αλκοόλ κλπ. Διότι όταν υπάρχει ο εγκλεισμός, πολλές φορές προσπαθούμε να διαφύγουμε από αυτήν την πραγματικότητα του εγκλεισμού που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, οι καταχρήσεις για παράδειγμα. Και σίγουρα να μην περνάμε πολλές ώρες στο υπνοδωμάτιο. Το υπνοδωμάτιο πρέπει να είμαστε, να το χρησιμοποιούμε με φιδό. Δεν πρέπει να καθόμαστε ή να ξαπλώνουμε στο κρεβάτι με ένα τάπλετ, γιατί μετέπειτα ο ύπνος μας θα επηρεαστεί, θα έχουμε αϊπνίες, δεν θα κοιμάστε καλά, η ποιότητα του ύπνου θα επηρεαστεί. Οπότε όλα πρέπει να γίνονται με μέτρο. Μέτρο άριστον έλεγαν και οι αρχαίοι μον προγόνοι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε κάποια όρια καταρχάς στον εαυτό μας. Διότι αν δεν βάλουμε εμείς τα όρια, δεν θα τα βάλει κανείς άλλος. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει το κράτος, όποια διατάγματα και νόμους που μπορεί να θεσπιστούν, για παράδειγμα, δεν θα επιφέρουν αποτέλεσμα αν δεν ο κάθε ένας από εμάς συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει. Και ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι ναι, μεν είναι μια πανδημία, ναι, μεν ο κόσμος θα αρρωστήσει ή θα νοσήσει από αυτόν τον ιό, ίσως ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού,
αλλά ταυτόχρονα και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν θα έχει συμπτώματα, μπορεί να είναι ασυμπτωματικός ή μπορεί να έχει ήπια συμπτώματα όπως είναι μια γρήπη. Δηλαδή να μην πανικοβαλόμαστε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάποιες φορές ακούμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τρόμος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Δεν υπάρχει κανένας τρόμος. Αυτό που είναι, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Ναι. Δηλαδή, αν φοράμε μάσκες, υπάρχει ανησυχία, αν και εμείς δεν χρησιμοποιούμε, τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω για το δικό μας το σπίτι, τέτοιου είδους επίθετα και χαρακτηρισμούς που να υποδηλώνουν τον απόλυτο τρόμο. Αλλά υπάρχει ευρύτερα και γενικότερα μια ανησυχία και νιώθουμε ότι πρέπει να μεταδώσουμε, κύριε Μικελίδη, ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Και η κατάσταση είναι ότι δεν είναι τυχαίο που επιδημιολογικές, επιστημονικές μονάδες, αυτές που διαβολεύονται και με το ίδιο το κράτος, παροτρύνουν και μάλιστα με αυστηρό ύφος αρκετοί από αυτούς να παραμείνουμε στα σπίτια μας μέχρι να μειώσουμε τα ποσοστά, γιατί είναι ανωδική η πορεία. Πολύ σωστά και πρέπει να σκεφτούμε συλλογικά πώς να χρησιμοποιούμε το χρόνο μας. Δηλαδή ο χρόνος μας δεν σημαίνει είμαστε μπροστά από ένα τάπλετ ή μια τηλεόραση όλο το 24ωρο. Υπάρχουν πολλά πράγματα στο σπίτι να κάνουμε. Από δημιουργίες, από καθαριότητες που δεν κάναμε χρόνια, από το να οργανώσουμε ντουλάπια, ράφια, τα πάντα. Μια λέξη. Ακριβώς. Και μια βόλτα μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, να πάμε μια βόλτα στην παραλία, χωρίς να έχουμε πάλι επαφή με άλλους ανθρώπους, αυτό θα βοηθήσει την ψυχική μας υγεία. Διότι ο εγκλεισμός και η απομόνωση θα δημιουργήσει θέματα κατάθλιψης και θέματα αγχώδων διαταραχών. Οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε ταυτοχρόνως να αποφύγουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Είναι μια περίοδος περισυλλογής, είναι μια περίοδος όπου μπορούμε να αναλογιστούμε το τι κάνουμε στη ζωή μας, επαγγελματικά, συναισθηματικά, οικογενειακά, να σκεφτούμε ποιους ανθρώπους θέλουμε γύρω μας. Πολλές φορές, λόγω των πολλών ωρών εργασίας που έχουμε καθημερινά, δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε τα απαραίτητα, δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε την οικογένειά μας, δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε τίποτα, διότι είμαστε σαν τα ρομπότς πολλές φορές, δουλεύουμε 10-12 ώρες τη μέρα, πάμε σπίτι κλπ. Οπότε μας δίνεται ο χρόνος να τον χρησιμοποιήσουμε σωστά, ούτως ώστε να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις ίσως για το μέλλον. Ναι. Μπορεί να θέλουμε να δουλεύουμε λιγότερες ώρες. Μπορεί να θέλουμε, για παράδειγμα, να δουλεύουμε από το σπίτι. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν, μπορούν να γίνουν. Οπότε μας δίνεται ο απαραίτητος χρόνος να τα σκεφτούμε. Μάλιστα. Να γίνουμε και στοχαστές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί όχι, ναι, αυτό λέμε. Να είστε καλά, κύριε Μικελίδη. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι δήλωσε όμως και αρχικώς.